Δεν ξέρω, μου θυμάσαι που ερχόσουν πάντα στα γενέθλιά μου. Τι έχουμε. Και όταν δεν είχε, τα κάναμε όμω. Ναι, μήπω και σήμερα να σβήσουμε μια τουρτίτσα, κάτι θα για το πολύ καλό. Καλή ιδέα. Πρώτη φορά στο Joy, έτσι. Ναι, πρέπει να σβήσουμε ένα κεράκι, έχει εδώ. Θα με βγάλει. Τσάι έχω να σβήσω. Περίμενα να το γιορτάσουμε. Άντε, ναι. Χρόνια Σούχο. Πολλά, Ράνια. Σούχο blueberry muffin ναι. Και lemon macaron green tea. Θα δοκιμάσω το blueberry muffin. Ωραία, είναι πολύ ωραίο. Και αναλύωται όμως το χρόνο. Γενέθλια. Είσαι κουκλίτσα. Όχι, για σένα το λέω. Α, για μένα. Και εγώ κουκλίτσα ζωγραφιστή και εγώ είμαι, ναι. Ζωγραφιστή και καλύτερη από ποτέ. Μετά τα 40 είσαι πάντα καλύτερη από ποτέ. Να σου πω κάτι. Πάρα πολύ έχεις αδυνατήσει. Μπράβο σου. Έχω κάτι κάνει. Και σου πάει και έχεις πολύ ωραίο στυλ. Εσύ που ήσουν έτσι ένα. Μια κατηγορία από μόνη σου. Πώς να το θέσω αλλιώς. Είμαι μια κατηγορία από μόνη μου. Αλλά σου πάει. Εντάξει, έπρεπε για λόγους υγείας πάνω απ' όλα. Πόσο κιλά έχεις χάσει? 32. Αστείευεσαι. Αλήθεια. Πώς το έκανες αυτό? Με επέμβαση. Όχι, όχι. Με διατροφή. Πόσο καιρό? Ξεκίνησα πέρσι τον Οκτώβρη. Ναι. Και μέχρι το καλοκαίρι, δηλαδή μέσα σε 8 μήνες, είχα χάσει γύρω στα 27 κιλά. Wow. Και από το καλοκαίρι μέχρι τώρα που μιλάμε, είμαι σε μια κατάσταση... Έτσι είναι αλήθεια. Μπράβο σου, άθλο ναι. Έχεις κάνει. Νομίζω πως ναι. Ζωρίστηκες στην αρχή πολύ. Τις πρώτες 2 εβδομάδες. Ναι, ναι, αυτές είναι. Και μετά ζωρίστηκα, μετά το καλοκαίρι που έκανα ένα break, γιατί ο οργανισμός και δεν αντιδρούσε στο να χάσει βάρος. Μετά δεν μπορούσα να χάσω πολύ εύκολα. Ήθελα να φάω, πεινούσα. Ναι, καλά έκανες. Και έφαγες. Ναι, έφαγα. Καλά έκανες. Δεν πήρα όμως κιλά. Δηλαδή και τα Χριστούγεννα που έφαγα, δεν πήρα κιλά, ίσα-ίσα έχασα και 1 κιλό περίπου. Οπότε όποτε αισθάνεσαι την ανάγκη να ξεδώσεις, για όποιο λόγο την αισθάνεσαι μέσω του φαγητού, το κάνεις. Η οδηγία της διατροφολόγου είναι η εξής, ότι 2 μέρες τρώμε πολύ, 2 τρώμε λίγο και 2 τρώμε μέτρια. Για να συντηρηθούμε σε αυτά τα κιλά που είμαστε. Και να σου πω κάτι, αυτό είναι πολύ καλό γιατί μπορείς να το κάνεις για όλη σου τη ζωή. Είναι πολύ ωραία. Μα αυτό οδηγία. Πρέπει να κάνω για όλη μου τη ζωή από τα 22 και μετά που είμαι τώρα. Ναι, γιατί έχεις και όλη σου τη ζωή μπροστά. Έχω όλη τη ζωή μπροστά μου. Δεν λίγο τώρα. Και έχεις αλλάξει όλα τα ρούχα, δηλαδή θες να μου πεις. Ναι, γιατί ναι. Τζέν, είσαι κούκλα. Ευχαριστώ πολύ. Σου πάει. Αυτή η παράξενη κούκλα που είσαι πάντα. Δεν είσαι ποτέ τη μέση οδού. Δεν ευχαριστώ. Είσαι του περιοδικού αυτό το έξω. Αλλά είσαι κούκλα. Ευχαριστώ. Αλλιώτικη από τις άλλες. Δέχομαι προτάσεις. Σ' αρέσει που είσαι πολύ όμορφη τώρα. Δεν είδα ότι πριν δεν ήμουν όμορφη. Είναι σπουδαίο αυτό που λες. Δεν είχα. Το λες ειλικρινά. Αλήθεια. Δεν είχες ποτέ, πώς να πω, χαμηλή αυτοεκτίμηση εξαιτίας μιας εικόνας που δεν ήταν συμβατή με τη μόδα της εποχής? Όχι, δεν μου συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν είπες ποτέ, ίσως ένας ανεκπλήρωτος έρωτας να οφείλεται στο ότι εγώ είχα περισσότερα κιλά. Ίσως ένας ρόλος ιδανικός για μένα δεν ήρθε ποτέ στη ζωή μου γιατί είχα παραπάνω κιλά. Κατηγορούσες λέει τον εαυτό σου γι' αυτό? Όχι, γιατί αυτά που ήθελα τα έκανα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Μπράβο, Τζένι. Εντάξει, είμαι χοντρή, το ξέρω ότι είμαι χοντρή. Μην το ξαναπείς αυτό. Είμαι, όχι, πρέπει όχι. Να το λέμε. Πρέπει να το λέμε. Όχι, δεν τη δέχομαι. Πρέπει να το λέμε. Πρέπει να το λέμε. Δεν τη δέχομαι. Και όμως είναι η πραγματικότητα. Πώς θα γίνει. Είχες κάποια παραπάνω κιλά με βάση την υγεία. Την υγεία, γιατί δεν δέχομαι. Δεν αδυνάτησα ούτε για έρωτες, ούτε για να κάνω άλλους ρόλους, ούτε για να βάλω πιο στενό παντελόνι. Αδυνάτησα γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να ανέβω μια σκάλα πιο εύκολα. Αυτό το δέχομαι απόλυτα. Αυτό είναι σεβασμός στον εαυτό σου. Πες μου για τα καινούργια σου τώρα, για αυτό τον Mr. Love. Αυτός ο Mr. Love τώρα είναι μεγάλη. Μήπως για χάρη του τα άλλαξες όλα. Όχι, μωρέ, όχι. Αυτός με ξέρει 17 χρόνια είμαστε φίλοι με τον Αλέξανδρο τον Μπουρδούμη που κάνουμε αυτή τη στιγμή το Mr. Love, το μυστήριο Mr. Love. Νομίζω ότι αυτό που μου συμβαίνει τώρα, ναι. Είμαι ερωτευμένη με τον Αλέξανδρο, με αυτό που κάνουμε, με τον Γιώργο που μας έδωσε την ευκαιρία. Όπου η Χριστίνα θα τα ακούει αυτά και θα λέει τι να κάνουμε, τις το έχω πει, τις το έχω πει, τις το έχω πει. Η εκπομπή των αποκαλύψεων. Τις το έχω πει ότι είμαι ερωτευμένη με τον Αλέξανδρο αυτή την εποχή. Και σου πήρε τα ρούχα που σχεδίασε για το έργο. Και όχι τίποτα, μου σχεδίασε και τα ρούχα για να τον ερωτευτώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Μόνη της η καημένη. Μόνη της έβγαλε τα μάτια της νομίζω. Λες.
Εγώ θα στα έπαιρνα τα ρούχα όλα πίσω. Όχι, έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Με έχει κάνει μία κούκλα και έχει πραγματικά δουλέψει πολύ. Για πες μου, τον ερωτεύεσαι αυτόν πολύ και αυτός δεν σε θέλει? Αυτός είναι ένας που καρδιοκατακτητής και τέτοια. Αυτός είναι καρδιοκατακτητής του Λονδίνου το 1910. Ναι, είμαστε σε μια εποχή... Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το σήμερα αυτή αφού η εποχή. Και η μόδα κύκλους κάνει. Ακριβώς. Και οι γυναίκες όλες τις εποχές τελικά πέφτουν λίγο θύματα των γοητευτικών αντρών. Νομίζω ότι και ο ίδιος όμως πέφτει θύμα δικό της, γιατί με τον τρόπο της προσπαθεί να τον φέρει σε έναν δρόμο που αυτός δεν τον ξέρει, της αγάπης, της ειλικρίνειας. Ναι, ο Mr. Love είναι μια περίεργη περίπτωση άντρα. Μέχρι να σε γνωρίσει. Μέχρι να γνωρίσει ένας... και κοροϊδέψει πολλές γυναίκες. Αυτό, ένας τύπος που κοροϊδεύει τις γυναίκες. Είναι πρικοφύρας. Χωρίς εισαγωγικά. Πρικοφύρας κανονικός. Για την εποχή είναι η Αδέλα Πίντσιν, έχει 50 λίρες, μία χρυσή καρφίτσα που κοστίζει πολύ περισσότερα και δουλεύει, είναι καπελού στην Edward Road, σαν να λέμε στο Κολονάκι, ας πούμε. Οπότε αυτός που σε πλησιάζει με σκοπό να πάρει την καρφίτσα, τις λίρες και κάνει καπελάκι. Έχει σκοπό να πάρει τις λίρες και την καρφίτσα και να φύγει φυσικά, αυτό που ξέρει και κάνει πολύ καλά. Εσύ έχεις ζήσει τέτοιον αληθινό έρωτα? Όχι, Παναγία μου. Όχι για την καρφίτσα σου, αλλά να νιώσω ότι κάποιος κάπου όπως σκοπούσε, ξέρω εγώ, πάντως όχι σε έναν αληθινό έρωτα. Δεν το έχω καταλάβει. Έχεις ερωτευτεί δηλαδή για τους λάθος λόγους, που εκ των υστέρων είπες ήταν οι λάθος λόγοι? Ναι, νομίζω το έχω κάνει, όπως το έχουμε κάνει περισσότερες. Όλοι. Αλλά νομίζω ότι μετά δεν λες ερωτεύτηκα για λάθος, ήταν να γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Στην πορεία της αυτογνωσίας. Ακριβώς, και ό,τι έχουμε ζήσει, καλό είναι που το περάσαμε. Αυτοί είμαστε. Ναι. Γράφεις καθόλου αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή γράφω, αλλά όχι κάτι για να το δώσω κάπου. Για σένα? Για μένα, ναι. Γράφω αρκετά. Όπως ξέρεις, ακολουθούμαστε στα μέσα και διαβάζουμε τα πράγματά μας, ναι. Εντάξει, ήταν μια εποχή που με τον Νίκο γράψαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πολύ. Πιστεύω ότι μπορεί και να ξαναγίνει κάποια στιγμή, γιατί οι δρόμοι των ανθρώπων ξανάρχονται πάλι. Τον Νίκο Μουτσινάνε. Τον Νίκο Μουτσινάνε. Πιστεύω ότι μπορεί και να ξαναβρεθούμε. Αυτά δεν αλλάζουν. Πάντως εκφράζεσαι και μέσα από το γραπτό λόγο και θέλεις αυτό να αποκτήσει κάποια στιγμή μορφή. Δηλαδή, μπορεί να τα γράφεις σε επίπεδο εκτόνωσης αρχικά, ναι, αλλά μετά αυτά μπορούν να ονομαστούν θεατρικό έργο, βιβλίο, δεν ξέρω και εγώ τι. Συνήθως δεν γίνεται έτσι. Αυτά που γράφουμε στο σπίτι μας για εκτόνωση, για την ψυχική μας σκέψη εκείνη τη στιγμή, την ηρεμία μας, δεν μπορούν να γίνουν θεατρικό. Το θεατρικό έρχεται με κατά άλλη... παραγγελία. Όχι, όχι, όχι. Έχει άλλη οργάνωση. Εγώ, ειδικά επειδή δουλέψαμε μαζί με τον Νίκο, θέλω και παρέα. Δεν μπορώ μόνο, όπως και το τσάι μας θέλει παρέα, θέλουμε και θέλετε παρέα. Θέλετε τους ήρωες να τους βγάζετε μαζί. Κάπως έτσι. Κάπως πάντως έτσι. Είχατε φοβερή χημία και ήτανε... στη σκηνή και στη συγγραφή από ό,τι φάνηκε. Ήταν πολύ καλά, ήταν πολύ καλά. Αυτό κωμωδία θεωρείτε τώρα, ο Mr. Love? Είναι ερωτικό θρίλερ, δεν είναι καθόλου κωμωδία. Α, δεν είναι κωμωδία. Όχι, έχει κάποια στοιχεία. Αλλά δεν είναι αυτή η φάρσα που θα περιμένει κανείς να ξεκαρδιστεί. Όχι, δεν θα ξεκαρδιστεί κανείς. Μ' αρέσει να σε βλέπω σε τέτοια. Δεν θα ξεκαρδιστεί κανείς. Μπορεί να γελάσει από αυτά που θα βλέπει που συμβαίνουν στους ήρωες, αλλά μέσα του σίγουρα θα ταρακουνηθεί αρκετά. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί σε προτιμώ σε τέτοιους ρόλους. Ναι. Ξέρεις τι, γιατί όλο είναι το αναμενόμενο. Είσαι αυτή η περσόνα που όπου πηγαίνεις φέρνεις μια πολύ θετική άβρα γύρω σου. Προσπαθώ, γιατί αλλά η εποχή μας είναι πολύ μαύρη που ζούμε αυτή τη στιγμή. Είσαι και απεσιόδοξη. Ως τοξότης είμαι και απεσιόδοξη, αν και μας λένε και καλά είμαστε αισιόδοξα ζώδια, αλλά νομίζω ότι έχω πολύ απεσιόδοξία και η εποχή μας είναι αρκετά μαύρη, όπως ξέρεις κι εσύ. Και προσπαθώ κάτι να κάνω την ελαφρύνω, αλλά δεν ελαφρύνεται εύκολα αυτή η κατάσταση. Όχι, που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ τα τελευταία αρκετά χρόνια. Και τη βιώνουμε όλοι μας. Τουλάχιστον στο θέατρο. Το πάνε θέατρο... καλά τα πράγματα, γιατί για τηλεόραση δεν το συζητώ. Την τηλεόραση. Για εσάς τους ηθοποιούς. Αλλά στο θέατρο. Την τηλεόραση, άστο, γιατί είμαστε απλήρωτοι από πολλά πράγματα. Είμαι βέβαιη. Όλοι. Είναι η μάστερα της εποχής. Το θέατρο, ξέρεις τι.
η τέχνη ανθεί στις δύσκολες καταστάσεις και το θέατρο είναι μια τέχνη η οποία θεωρώ ότι μπορεί να πάει τους ανθρώπους μπροστά, να τους κάνει καλύτερους. Τους ανακουφίζει σε πολλά επίπεδα. Τους ανακουφίζει γιατί και το γέλιο και το κλάμα ανακουφίζουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή ότι μόνο θα πας να γελάς, λες, «Ωχ, Παναγία μου, έκλαψα και ανακουφίστηκα». Και να πηγαίνουμε και τα παιδιά μας στο θέατρο πρέπει. Αυτοί που έχουν και αυτά που γνωρίζουμε. Πρέπει να πηγαίνουμε στο θέατρο. Εσύ θες να γίνεις μαμά? Μάλλον δεν το ήθελα. Δεν το σκέφτηκα. Αν και με αγαπάνε πολύ τα παιδιά. Λογικό. Με αγαπάνε πολύ τα παιδιά. Εξαιρετικά καλόψυχος άνθρωπος. Και το συμπεριφέρομαι λες και είμαστε συνομήλικοι. Όχι, δεν το έφερε η ζωή. Το έχεις αποκλείσει από τη ζωή σου? Τώρα ναι. Για να αποκτήσω ένα δικό μου παιδί, ναι. Αν μου βρεθεί κάτι στον δρόμο και το πάρω, ναι, θα μπορούσα. Δηλαδή θα σου άρεσε η ιδέα να έχεις την ευθύνη του μεγαλώματος ενός πλάσματος? Είναι τεράστια η ευθύνη, φαντάζομαι και βλέπω. Μπορεί και να τα κατάφερνα. Δεν το ξέρω, γιατί δεν το έχω δει. Μπορεί και να τα κατάφερνα. Φαντάζομαι ότι πριν το αποκτήσει οποιοδήποτε δεν το ξέρει πώς είναι. Όχι. Ναι. Και επίσης είναι πολύ πιο υπερβατικό και πολύ λιγότερο εγωιστικό το να υιοθετήσει ένα παιδί. Για μένα είναι η υπέρτατη πράξη. Είναι μια μεγάλη πράξη, αλλά όπως ξέρεις πολύ καλά, έχουμε διαβάσει χιλιάδες πράγματα, στην Ελλάδα είναι κάτι αδύνατον. Είναι πολύ δύσκολο. Να υιοθετήσεις ένα παιδί. Εδώ δεν μπορούν ζευγάρια που προσπαθούν χρόνια να υιοθετήσουν ένα παιδί και προτιμούμε τα παιδιά να ζουν σε ιδρύματα, να μεγαλώνουν μέσα σε ένα παρκοκρέβατο που δεν τα έχει δει ο ήλιος όπως έχουμε διαβάσει χιλιάδες φορές, από ότι να πάει σε μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να του προσφέρει, ας πούμε, δεν έχει να του δώσει ένα σπίτι, να το γράψει στο όνομά του, ή ας πούμε ο μπαμπάς δεν είναι δικηγόρος ή η μαμά δεν είναι γιατρός και είναι δύο υπάλληλοι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι όμως μπορούν να αγαπήσουν ένα παιδί. Ή μια γυναίκα μόνη της δεν μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί. Γιατί τόσες μονογονεϊκές οικογένειες πώς τα μεγαλώνουν? Έλα μου ντε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, πάρα όνομα πολύ. Και πράγμα, Τζόι μου, Τζένι μου. Τζόι. Ευχαριστούμε, Ράνια. Η χαρά της ζωής. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ραντεβού στο καλά. Θέατρο. Να είστε καλά. Εσείς μείνετε εδώ, στο Τζόι.